Ο πρώτος εισηγητής είναι ο επίκουρος καθηγητής κύριος Χρήστος Καρακόλης και το θέμα του είναι η Αγία Γραφή στη ζωή και στη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αποφεύγω να κάνω παρουσιάσεις των εισηγητών για λόγους οικονομίας χρόνου. Παρακαλώ όμως ο κάθε εισηγητής να τηρήσει τον οριστέντα χρόνο και παρακαλώ τον κύριο Καρακόλη να παρέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ήταν όπως άλλωστε και ο ίδιος το ομολογεί ο λιγογράμματος. Θα περίμενε ίσως κανείς από ένα μοναχό χαμηλού κατά τα ανθρώπινα δεδομένα μορφωτικού επίπεδου να μην έχει πρόσβαση στα κείμενα της Αγίας Γραφής που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι δύσκολα και απαιτητικά. Μια τέτοια υπόθεση διαψεύδεται κατηγορηματικά από το γεγονός ότι ο Γέροντας Ιωσήφ χρησιμοποιεί στα γραπτά του χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με χαρακτηριστική άνεση ανθρώπου που τα γνωρίζει από στήθους. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι αγιογραφικές αναφορές πανίζουν στα κείμενά του. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη βιογραφία του ουδέποτε αναφέρεται ότι ο Γέροντας διάβαζε την Αγία Γραφή ή ότι προέτρεπε τους υποτακτικούς του να την αναγνώσκουν. Το κενό αυτό συμπληρώθηκε μόλις εχθές κατά την εναρκτήρια ομιλία του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γέροντας Ιωσήφ προέτρεπε τους υποτακτικούς του να έχουν πάντοτε μαζί τους τη Γενή Διαθήκη και να την αναγνώσκουν σε κάθε ευκαιρία. Πάντως, στις γραπτές πηγές που είχαμε υπόψη μας, δεν συναντούμε αυτήν, αλλά μια άλλη προτροπή, να διαβάζουν δηλαδή τα πνευματικά του τέκνα βίους Αγίων, καθώς και τον Αβά Ισαάκ των Σύρων, τον οποίο ο Γέροντας είχε ως εγκόλπιο και από τον οποίο έλεγε ολόκληρα κεφάλαια από στήθους, ιδίως όσα αφορούσαν την τάξη και τον τύπο της μοναστικής ζωής, σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Ο ίδιος ο Γέροντας Ιωσήφ περιγράφει το σκοπό της συγγραφής της Δεκαφώνους Άλπιγκος, αναφερόμενος στη σημασία των πατερικών κειμένων και όχι της Αγίας Γραφής. «Ταύτης γάρ της εντολής της αγάπης καγώ εραστής σφόδρα γεγονός και μη αρκεστής εν της θεοπνεύστης των πατέρων συγγράμμαση και αυτός εκφάνε η θέλησα ιδίης ψελίσμαση όπως κανέναν αδελφόν μου αξιοθύνε με ωφελήσε γέννη τέμι μισθός εκ του κόπου παρακυρίου». Σημειωτέων τέλος ότι τα ολίγα σχετικά γεωγραφικά χωρία που χρησιμοποιεί ο Γέροντας Ιωσήφ δεν θεμελιώνουν συνήθως κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του, αλλά δείχνουν να χρησιμοποιούνται παρεμπιπτόντως, δηλαδή με έναν τρόπο που προδίδει ότι θα μπορούσαν και να παραλειφθούν, χωρίς αυτή η παράληψη να ζημιώνει ποσώς την ουσία της διδασκαλίας του. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι στη ζωή ενός ασκητή όπως ο Γέροντας Ιωσήφ, η Αγία Γραφή δεν μπορεί παρά να κατέχει τις πράγμασιν κεντρική θέση, αφού ο Γέροντας μετήχε σε πολύ ωραίες ακολουθίες, των οποίων βασικό στοιχείο αποτελεί μεταξύ άλλων η Αγία Γραφή και δει το ψαλτήρι, τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Απόστολο και από το Ευαγγέλιο, καθώς και οι συχνές αναφορές των λειτουργικών κειμένων σε αγιογραφικά χωρία. Ο Γέροντας Ιωσήφ, ανεξαρτήτως του αν και σε ποιο βαθμό μελετούσε κατηδίαν την Αγία Γραφή, ζούσε ολόκληρη τη ζωή του μέσα στην πνευματική ατμόσφαιρα που πηγάζει από το περιεχόμενό της. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται όχι στις όποιες αγιογραφικές γνώσεις και παραπομπές του, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η ζωή και η διδασκαλία του αποπνέουν γνήσιο βιβλικό άρωμα, το οποίο προέρχεται από την πλήρη συμφωνία της ζωής και της διδασκαλίας του με το καθόλου πνεύμα της Αγίας Γραφής. Η συμφωνία αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια συνειδητή συμμόρφωση εκ μέρους του Γέροντα προς το γράμμα της Αγίας Γραφής, αλλά στο ότι το αυτό Άγιο Πνεύμα που φώτισε τους ιερούς συγγραφείς της Γραφής να συντάξουν τα κείμενά τους, φώτιζε και καθοδηγούσε και τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ. Πολλά θα μπορούσε κανείς να πει στο πλαίσιο αυτό για τη συμφωνία μεταξύ της θεολογικής και εσωτηριολογικής μαρτυρίας της Αγίας Γραφής και της ζωής και της διδασκαλίας του Γέροντος. Οπωσδήποτε πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να αναπτυχθούν σε μία εισήγηση 20 λεπτών. Γι' αυτό το λόγο επελέγει για την παρούσα εισήγηση μία μόνο πτυχή του θέματος,
αντιπροσωπευτική για τη σημασία και τις διαστάσεις του. Πρόκειται για τα οράματα του Γέροντος που ως αποκαλύψεις του Θεού προς Αυτόν και κορυφώσεις της πνευματικής πορείας και εμπειρίας του αποτελούν κεντρικά σημεία αναφοράς της όλης ζωής και της διδασκαλίας του. Μέσω της συγκρίσεως ορισμένων αντιπροσωπευτικών οραμάτων του Γέροντος προς τα αντίστοιχα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα επιχειρήσουμε να επαληθεύσουμε την αρχικώς διατυπωθήσα θέση μας ότι όλος βίος και η διδασκαλία του Γέροντος χαρακτηρίζονται από βιβλικό πνεύμα, έστω και αν η άμεση επίδραση της βίβλου δεν είναι πάντοτε εμφανής. Ορισμένες από τις οραματικές εμπειρίες του Γέροντα Ιωσήφ θυμίζουν τη σκηνή της κλήσεως του Ισαΐα από τον Θεό στο προφητικό αξίωμα. Είναι το 6ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει σε όραμα τον Θεό να κάθεται επί υψηλού θρόνου και ο οίκος, εντός εισαγωγικών, δηλαδή ο ναός του Σολομώντος, να γεμίζει από τη δόξα του. Ο Γέροντας Ιωσήφ περιγράφει μια αντίστοιχη πνευματική εμπειρία του, κατά την οποία αναβιβάζεται στον επουράνιο ναό του Θεού και συναντά την Παναγία που κρατάει στην αγκαλιά της τον μικρό Χριστό. Παρά το ότι στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος για τον επίγειο ναό, ενώ ο Γέροντας Ιωσήφ επισκέπτεται τον επουράνιο ναό, τα δύο αυτά οράματα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι Εβραίοι πίστευαν ότι στο ναό των Ιεροσολύμων είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός. Για το λόγο αυτόν, στην Παλαιά Διαθήκη, ένας ικανός αριθμός θεοφανιών συνδέεται με το χώρο του ναού. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ενώ το όραμα του Ισαΐα αναφέρεται στον επίγειο ναό, συγχρόνως τον υπερβαίνει. Μπορεί ο ναός να γεμίζει από τη δόξα ή από το κατώτερο μέρος των ενδυμάτων, κατά το εβραϊκό πρωτότυπο του Γιαχβέ, του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Θεός βρίσκεται επί θρόνου επιρμένου. Κατά αυτόν τον τρόπο το όραμα του Ισαΐα υπερβαίνει τα όρια του ναού και επεκτείνεται στον ουράνιο κόσμο. Σε αυτό συνηγορεί και το ότι ο Θεός οράται να περιστοιχίζεται από Σεραφείμ, που ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο. Και τα δύο οράματα συγκλίνουν λοιπόν στο ότι μας παρουσιάζουν σκηνές από την επουράνιο λατρεία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ερμηνεύει τη δόξα του οράματος του Ισαΐα ως δόξα του Υιού και Λόγου του Θεού. Αναφέρω το χωρίο, «Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού», στο 12:41. Μια αντίληψη που διασώζεται στη γνωστή πατερική θέση ότι στις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποκαλύπτεται ο Θεός Πατήρ καθεαυτόν, αλλά μέσω του άσαρκου λόγου. Ο Γέροντας Ιωσήφ βλέπει στο αντίστοιχο όραμα τον ενανθρωπίσαντα λόγο, τον οποίο κρατάει η Παναγία Μητέρα του. Εξάλλου το στοιχείο του καπνού, που δηλώνει στο όραμα του προφήτη Ισαΐα την παρουσία του Θεού, αντικαθίσταται στις οραματικές εμπειρίες του Γέροντος Ιωσήφ από το λαμπρό υπεράνω πάση συγκρίσεως άκτιστο φως. Η κατάνοιξη, το δέος και η συντριβή του προφήτη ενώπιον της θέας του Θεού είναι ένα περαιτέρω χαρακτηριστικό στοιχείο του παλαιοδιαθηκικού οράματος, το οποίο επαναλαμβάνεται σταθερά στις πνευματικές εμπειρίες του Γέροντος, συνοδευόμενο όμως επιπλέον και από μια υπερκόσμια χαρά και αγαλίαση. Στο όραμα του Ισαΐα, ένας άγγελος παίρνει με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο ένα κάρβουνο και το ακουμπά στο στόμα του προφήτη. Στο σημείο αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας διέκριναν μια τυπολογική αναφορά του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στο μεταγενέστερο χριστιανικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα παρόμοιο περιστατικό είναι γνωστό και στο βίο του Γέροντα Ιωσήφ. Μετά από έντονη εν μετανία προσευχή και αυτομεμψία, διότι δεν θα αξιωνόταν να κοινωνήσει την επομένη, ένας άγγελος του εμφανίζεται στο κελί του και του μεταδίδει εντός εισαγωγικών μερίδα δεσποτικού σώματος. Όταν τέλος, στο όραμα του Ισαΐα, ο Θεός θέλει να επιφέρει τη φοβερή κρίση του επί του απιστούντος Ισραηλιτικού λαού και ερωτά «Τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον», ο Ισαΐας προθυμοποιείται αμέσως να πραγματοποιήσει το θέλημα του Κυρίου και να καταστεί ο αγγελιαφόρος του Θεού προς τον λαό. Μια παρόμοια προθυμία παρατηρούμε και στον Γέροντα Ιωσήφ να υπακούσει πρόθυμα και με αμεσότητα στο θέλημα του Θεού, ακολουθώντας την κλίση του. Σε δύο οράματα ο Γέροντας Ιωσήφ ακολουθεί με χαρά και προθυμία την πρώτη φορά τους αξιωματικούς των ανακτόρων του Βασιλέως Θεού, ενώ τη δεύτερη φορά τον στρατηγό που κατευθύνει την πνευματική μάχη των χριστιανών εναντίον των πονηρών δυνάμεων. Πρόκειται και τις δύο φορές ασφαλώς περί αγγελικών μορφών που στρατολογούν εντός εισαγωγικών
των γέροντας των μέχρις αίματος πνευματικό αγών. Παρατηρούμε σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι βασικά στοιχεία του οράματος του Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του εντοπίζονται και σε οράματα του γέροντος Ιωσήφ πάνω από 2.500 χρόνια μετά. Για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα ως προς τον συσχετισμό των οραμάτων του γέροντος με αντίστοιχα βιβλικά οράματα και πνευματικές εμπειρίες, θα αναφερθούμε και σε ένα περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, αυτό της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Η ανάβαση του Κυρίου μαζί με τους μαθητές του σε υψηλό όρος αποτελεί ένδειξη για την ακολουθούσα θεοφάνεια, αφού μάλιστα παραπέμπει στη συνάντηση του Μωυσή με τον Θεό επί του όρου Σινά. Γενικά, η ανάβαση στο όρος θεωρείται στη Βίβλο ως η κίνηση του ανθρώπου προς τα άνω για να συναντήσει τον Θεό που κατοικεί στον ουρανό. Πράγματι, ο γέροντας περιγράφει μια οραματική ανάβασή του σε κάποιο μυστηριώδες πνευματικό όρος. Μου φαινόταν, ανοίγουν εισαγωγικά, πως η ανάβασή μου ήταν προς ένα μεγάλο όρος και κατευθυνόμουν προς την κορυφή του, γιατί κάτι με πληροφορούσε ότι πρέπει να φτάσω εκεί, κλείνουν τα εισαγωγικά. Αφού ο γέροντας ολοκληρώνει την ανάβασή του στο όρος αυτό, αντικρίζει μια απέραντη πεδιάδα, την οποία διασχίζει ταχύτατα για να φτάσει τελικά μπροστά στα τείχη της επουράνιας πόλης του Θεού. Ο γέροντας Ιωσήφ αγαπούσε ιδιαιτέρως την ανάβαση στην κορυφή του Άθωνος. Μήπως αισθανόταν ότι πλησιάζει περισσότερο τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, αναβαίνοντας εις το όρος? Τα τρία μήλα που βρίσκει ο γέροντας κατά θαυματουργικό τρόπο πάνω στην Αγία Τράπεζα, σε μία από τις αναβάσεις του στην κορυφή του Άθωνος, παραπέμπουν ασφαλώς στην Αγία Τριάδα, η οποία τρόπον την αποκαλύπτεται και στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Άλλωστε και το εκκλησάκι στην κορυφή του Άθωνος είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η θέα του ακτής του φωτός, εξάλλου, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και σταθερά επαναλαμβανόμενο στοιχείο στις πνευματικές εμπειρίες του γέροντα Ιωσήφ. Αυτό ακριβώς το άκτιστο φως αντίκρισαν οι μαθητές του Κυρίου όταν τον είδε να μεταμορφώνεται με το πρόσωπό του να ακτινοβολεί και με τα ημάτια του να προσλαμβάνουν ένα μοναδικής λευκότητας χρώμα. Η αντίδραση των μαθητών, όπως την εκφράζει κατά χαρακτηριστικό τρόπο ο Πέτρος, προδίδει τη διάθεσή τους να παραμείνουν στο χώρο και στην ατμόσφαιρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. «Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Και ποιήσομεν τρεις κοινάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν». Το χωρίο αυτό αναφέρει και ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ. Για να εκφράσει τη γλυκύτητα και την ανίποτη χαρά που ένιωσε κατά το όραμα των τριών παιδιών, τα οποία εμφανίστηκαν μέσα στο κελί του μέσα σε υπερκόσμιο φως, έψαλαν μαζί το όσοι εις Χριστόν και τον ευλόγησαν. Μάλιστα αναφέρεται ότι ο γέροντας ενίοτε περιελούετο και σωματικά με φως, από το οποίο μπορούσε κανείς να υποθέσει την ένταση των πνευματικών εμπειριών του, αλλά και την ποιότητα της χάριτος του Θεού η οποία τον επισκίαζε. Και των τριών παράλληλων συνοπτικών διηγήσεων περί της μεταμορφώσεως προηγείται η διδασκαλία του Κυρίου για την πρόθυμη άρση του Σταυρού εκ μέρους του χριστιανού, που εκφράζεται με ελάχιστες λεκτικές διαφορές μεταξύ των τριών Ευαγγελίων με την εξής φράση, την οποία παίρνω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Όσγαρε αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, σώσει αυτή». Η φράση αυτή ακολουθεί την πρόρηση του Κυρίου στους μαθητές του για το επερχόμενο πάθος του στα Ιεροσόλυμα. Οι πατέρες αλλά και η υμνολογία της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας την περικοπή της μεταμορφώσεως, εξήγησαν ότι ο Κύριος μεταμορφώνεται για να δώσει τη δύναμη στους ήδη απογοητευμένους μαθητές να αντιμετωπίσουν τον πειρασμό του πάθους και να πιστέψουν στην ακολουθούσα Ανάσταση. Κατά όμοιο τρόπο, οι αντίστοιχες πνευματικές εμπειρίες του γέροντα Ιωσήφ έπονται ή και προηγούνται μιας περιόδου έντονης πνευματικής δοκιμασίας και πειρασμού, ως παρηγορία και στήριξη ή ως πνευματική προετοιμασία για τον επερχόμενο αγώνα, κατά τον οποίο θυσίαζε την ψυχή του για να τη σώσει, σύμφωνα με την Ευαγγελική επιταγή του Κυρίου. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως στην παράθεση μιας προσευχής του, παρακαλεί συγκεκριμένα. «Κύριε, καθώς μεταμορφώθησε στους μαθητάς σου, μεταμορφώθητη και εις την ψυχή μου. Πάυσον τα πάθη, ειρήνευσον την καρδία μου. Δώσε ευχήν το ευχομένο και κράτησον τον ακράτητον νουν μου». Μετά την αίτηση αυτήν επέρχεται η καλή αλίωση. «Τι άφτα με πόνο φθεγκόμενος ήλθεν εκείθεν μία πνοή,
ως αέρας λεπτός από τον ναόν, ευωδίαν γεμάτος, όπου επλήρωσε την ψυχήν του χαράν, φωτισμόν, θείαν αγάπη και ήρχισε μέσα του από την καρδία να βρει μεταμέλητος αδιάλειπτα η ευχή. Είναι λόγια του ίδιου του γέροντος που μιλάει σε τρίτο ενικό από ταπείνωση. Όμως η εμπειρία δεν παραμένει σε αυτό το επίπεδο. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει. Οπότε η γερθής εισήλθεν εκεί που εκάθητο, διότι ήδη ενύχτωσε. Και κύψα στην κεφαλήνη στο στήθος, ήρχισε να εστεί τον γλυκασμόν όπου έρεεν η δοθήσα ευχή. Όπου ευθύς ηρπάγει εις θεωρίαν, όλος γενόμενος εκτός εαυτού. Η εσωτερική μεταμόρφωση του Κυρίου τον οδηγεί σε θεωρία αντίστοιχη με τη θεωρία των μαθητών του Κυρίου επί του όρους της μεταμορφώσεως. Ακολουθεί η περιγραφή της θεωρίας. Δεν περικλείεται από τείχους και βράχους. Έξω πάσης θελήσεως. Εις μίαν γαλήνην, εις άπλετον φως, απεριόριστον εύρος, χωρίς σώμα. Και μόνο τούτο περιστρέφει ο νους του. Να μην γυρίσει πλέον στο σώμα, αλλά εκεί όθεν είναι, να μείνει διαπαντός. Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να αναφερθούν ως παράλληλα μεταξύ βιβλικών οραμάτων και εμπειριών του γέροντα Ιωσήφ. Αναφέρουμε ενδεικτικά το όραμα της μητέρας του γέροντος, που θυμίζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά και την πεποίθηση του Αποστόλου Παύλου, ότι ήταν προορισμένος για το αποστολικό αξίωμα εκκυλίας μητρός. Η ουράνια πόλη του Θεού που επισκέφθηκε εν οράματι ο γέροντας, σαφώς παραπέμπει στην ουράνια Ιερουσαλήμ, όπως αυτή περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ενώ ο ουράνιος ναός θυμίζει το σχετικό όραμα του προφήτη Εζεκιήλ για τον καινούριο ναό και την ανακαινισμένη πνευματική λατρεία του Ισραήλ. Οι πνευματικές εμπειρίες και τα οράματα του γέροντος Ιωσήφ κινούνται όχι μόνο εντός της καθόλου νηπτικής και ησυχαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας, αλλά και στο πλαίσιο αντίστοιχων εμπειριών και οραμάτων που περιγράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στη σύγχρονη βιβλική έρευνα, ένας σημαντικός αριθμός δυτικών ερμηνευτών έχουν θεωρήσει τις σχετικές αγιογραφικές αναφορές ως ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, δια του οποίου ο εκάστοτε βιβλικός συγγραφέας επιχειρεί να μεταδώσει ορισμένα θεολογικά μηνύματα στον αναγνώστη του, χωρίς αυτά τα οποία περιγράφει να έχουν συμβεί ή θεαθεί στην πραγματικότητα. Η αντίληψη αυτή τίνει να απορρίψει τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και συνεπώς να αποδώσει τις όποιες σχετικές αναφορές του βιβλικού κειμένου στην ανθρώπινη φαντασία και ευρηματικότητα. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ήταν και είναι εξαιρετικά σημαντικός για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι αναλύθηκαν και θα αναλυθούν έτι περαιτέρω από τους εκλεκτούς και φωτισμένους εισηγητές του παρόντος συνεδρίου. Μαζί με όλους τους άλλους λόγους, ο βίος του και η διδασκαλία του έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι δείχνουν ότι οι πνευματικές εμπειρίες που περιγράφονται στην Αγία Γραφή είναι αληθινές και όχι εφευρήματα, καθώς επίσης και ότι υπάρχει μια πραγματική αδιάσπαστη συνέχεια δόγματος και ήθους από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τη σημερινή εποχή, μια συνέχεια δηλαδή που δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική θεολογική διδασκαλία, αλλά συμπεριλαμβάνει και την πνευματική εμπειρία, η οποία είναι δυνατή και στο σύγχρονο αγωνιζόμενο πιστό, όπως ήταν και στον πιστό της βιβλικής και πατερικής εποχής. Ευχαριστώ.